Μεσημέρι, κύριε Στυλιανού. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από την υπόθεση του ξυλοδαρμού των ανηλίκων, σας παρακαλώ. Ναι, όσον αφορά αυτή την υπόθεση, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όντως υπάρχει μια υπόθεση που διερευνάται, αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά την υπόθεση αυτή. Όντως έχει γίνει καταγγελία και διερευνάται από χθες. Ναι. Υπάρχει, κύριε Στυλιανού, ιστορικό πίσω από τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές για τέτοιο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας? Αυτό, όπως σας είπα, κύριε Αλεξανδρίνου, δεν μπορώ να το αναφέρω. Παρακαλώ να καταλάβετε και λίγο τη θέση μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω δεν είναι σωστό να σχολιάζουμε θέματα, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν και με βία στην οικογένεια. Έχουμε μια τακτική να μην επεκτηνόμαστε πολλά σε αυτές τις υποθέσεις. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν συνεργάζεστε με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, κύριε Στυλιανού? Νομίζω αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τα παιδιά, ούτε με την ταυτότητά τους, ούτε με το σεβασμό προς το πρόσωπό τους. Συνεργάζεστε με άλλες αρμόδιες αρχές σε τέτοιου είδους υποθέσεις? Ναι, όπως συμβαίνει σε κάθε ανάλογη περίπτωση, συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, ως συνήθως, όπως και σε αυτήν την περίπτωση. Ναι. Τα παιδιά νοσηλεύονται. Τουλάχιστον μπορείτε να μας πείτε, όταν θα πάρουν εξιτήριο, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Αναλόγως της σοβαρότητας της κατάστασης, τη χάνουν ιατρικής περίθαλψης και αφήνονται στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να επιστρέψουν και να διαμένουν με την οικογένεια, να αναλαμβάνει το γραφείο ευημερίας. Μάλιστα. Ωραία. Να τα αφήσουμε αυτό μέχρι εδώ στην απαγωγή. Μπορείτε να μας προσθέσετε κάτι περισσότερο, κύριε Στυλιανού? Εξετάζετε όλα τα σενάρια. Βλέπετε τώρα πώς εμπλέκεται και η 49χρονη, η οποία θα κρατηθεί για 8 ημέρες. Έχετε κάποια στοιχεία που ενδεχομένως να οδηγήσουν κάποια στιγμή στα ίχνη της Μαρίας Ελένης, το ένα? Και το δεύτερο, επιβεβαιώνετε ή διαψεύδετε κάποια δημοσιεύματα που θέλουν τον πατέρα να επικοινωνεί με διάφορους τρόπους με τη μητέρα? Εντάξει, όσον αφορά κάποια λεπτομέρειες για την υπόθεση, έχουν ήδη αναφερθεί στο ρεπορτάζ σας. Σίγουρα, εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Όντως, συνελήφθηκε η αλλοδαπή, καθότι υπάρχει κάποια μαρτυρία που τη συνδέει με τη διάπραξη των αδικημάτων. Εξού και το δικαστήριο εξέδωσε και διάταγμα κράτησής της για 8 μέρες. Σίγουρα οι ανακριτές προχωρούν στη βάση της αρχικής καταγγελίας πάντοτε, παρά τα όσα έχουν κυκλοφορήσει τελευταία στον τύπο για κάποιους ισχυρισμούς του πατέρα. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση στη βάση της αρχικής καταγγελίας που υπάρχει και η μαρτυρία. Αξιολογεί, αξιοποιεί κάθε πληροφορία με απότερο σκοπό την πλήρη εξυγχρόνιση της υπόθεσης, δηλαδή τον εντοπισμό της ανήλικης και τη σύλληψη των όποιων άλλων εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Σας ευχαριστώ, κύριε.